Πρόκειται να μιλήσουμε για το νομικό καθεστώ των ψυχοδραστικών ουσιών. Αυτό που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε και ναρκωτικά, να όπω τα γράφουν οι νόμοι, ή τοξικέ ουσίε. Πιστεύω πω ο χειρότερο τρόπο να μιλήσει για αυτό το θέμα είναι με ένα μονόλογο. Και βλέποντα πηγηλάνιάτα στο ακροατήριο, τα οποία ίσω σε λίγε δεκαετίε θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσουν αυτή την απάντηση, θα ήθελα να ρωτήσω τη δική σα γνώμη ποια είναι. Αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, οι ψυχοδραστικέ ουσίε οι περισσότερε είναι παράνομε. Ποιοι πιστεύετε ότι αυτό το καθεστώ θα πρέπει να συνεχιστεί ή ακόμα και να σκληρούν τα μέτρα εναντίον τη διακίνηση και τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σα, παρακαλώ. Μεγάλη έκπληξη. <laughs> και μεγάλη ανακούφιση ταυτόχρονα. Ποιοι πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Κυρίω να δώσουμε βάρη στον τομέα τη θεραπεία και λιγότερο τη δίωξη. Μάλιστα. Και ποιοι είστε ακόμα λίγο μπερδεμένοι. Έχετε τι επιφυλάξει σα. Δεν, δεν μπορείτε να πάρετε απόφαση αυτή τη στιγμή πάνω στο θέμα. Δεν σα ακούν τα δεδομένα ή οτιδήποτε. Μπορώ να σα δω. Μάλιστα. Εγώ είμαι με εσά συγκεκριμένα και κάθε φορά που ακούω τα επιχειρήματα και τη μία και τη άλλη πλευρά βρίσκω ότι έχουν και οι δύο κάποιο μέρο του δίκαιου. Το ποιο ε, έχει το απόλυτο δίκαιο θα μπορούσε να το δείξει μονάχα η ιστορία αργότερα. Αλλά ποιο τολμάει να κάνει αυτό το βήμα. Όποτε ακούω τι δύο πλευρέ, αισθάνομαι σαν τον Ασεντίν Χότζα. Ε, οι νεότεροι δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι παλιότεροι μεγαλώσαμε με ιστορίε του Ασεντίν Χότζα. Αυτό λοιπόν έκανε κάποτε τον καδί σε ένα οθωμανικό παραδοσιακό δικαστήριο και άκουσε τον κατήγορο, τον κοίταξε και του λέει: Δίκιο έχει. Σηκώθηκε ο κατηγορούμενο να περασπιστεί τον εαυτό του, είπε και αυτό στην ιστορία του. Τον κοιτάει ο Χότζα και του λέει: Δίκιο έχει. Ο γραμματέα του δικαστηρίου σηκώνεται πάνω και λέει Μα χότζα. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δίκιο και οι δύο. Και το απαντάει η χότζα, δίκιο έχει. Προκειμένου να σα δώσω μια εικόνα για αυτά τα επιχειρήματα, θα σα πω μια ιστορία. Δεν έχω να σα δείξω εικόνε, οπότε θα ζητήσω να δημιουργήσετε μια νοητική εικόνα. Σκεφτείτε ότι πηγαίνουμε 180 χρόνια πίσω, το 1836, ακριβώ 180 χρόνια. Και βρισκόμαστε αρκετά μακριά από εδώ. Βρισκόμαστε στην Κίνα. Είναι η πόλη των Ανθέων η λεγόμενη Καντόνα στου Ευρωπαίου. Γκουαντζέ, νομίζω λέγεται για του Κινέζου. Βρίσκεται μεταξύ του Μακάο και του Χονγκ Κονγκ. Και είναι το μόνο μέρο που τότε επιτρέπεται να πλησιάζουν οι Ευρωπαίοι. Τα κινέζικα καράβια, οι γνωστέ τζόγκε, τα ξύλινα καράβια αυτά, έρχονται από τι Ινδίε και φέρνουν ένα πολύτιμο φορτίο. Το αποβιβάζουν στην αποβάθρα και από εκεί το παίρνουν κούλιδε σε ένα ξύλο με δύο κοφίνια από το οποίο σοροπούν στου ώμου του και το πηγαίνουν παντού στην ενδοχώρα, κυρίω όμω στα αστικά κέντρα. Το φορτίο δεν είναι καινούριο. Χιλιάδε χρόνια πηγαίνει στην Κίνα. Έρχεται από την Ινδία και λέγεται όπιο. Χρησιμοποιείται σαν αναλγητικό στην τοπική ιατρική, όπω και παγκοσμίω. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έρχεται σε όλο και μεγαλύτερε ποσότητε. Και πλέον ο πληθυσμό δεν το χρησιμοποιεί μόνο σαν αναλγητικό. Έχει αρχίσει να το καπνίζει για ψυχαγωγικού λόγου. Και κάθε μέρα νέα οπιοποτεία ανοίγουν σαν τα μανιτάρια φυτρών εδώ και εκεί σε όλη την Κίνα. Ήδη η δυναστεία των Κινγκ είχε αντιδράσει αυτό το φαινόμενο από το 1779 και είχε απαγορεύσει την κατανάλωση ο με ποινή στραγγαλισμού ή εξορία. Παρόλα αυτά, οι διαθαρμένε τοπικέ αρχέ, διαφθαρμένε από την Βρετανική εταιρεία Ανατολικών Ινδίων, έκαναν στραβά μάτια και τα φορτία ερχόντουσαν όλο και περισσότερο. Το 1836, λοιπόν, φτάνει μια επιστολή, ένα υπόμνημα από έναν Κινέζο αξιωματούχο, τον Χιού Νάιτσε, το οποίο απευθύνεται στον Αυτοκράτορα και λέει με λίγα λόγια. Αυτοκράτορ. Η πολιτική μα έχει αποτύχει. Δεν πετύχαμε τίποτα με, τον με το να απαγορεύσουμε το όπιο. Συνεχώ εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και προτείνω το εξή. Να τα αντιμετωπίσουμε όπω όλα τα υπόλοιπα φορολογούμενα αγαθά. Να τον πάρει στο έλεγχο του το κράτο το ίδιο και να το διακινεί το ίδιο το κράτο. Και να κερδίζει από αυτό. Θα το ανταλλάσσουμε πλέον, όχι με ασύμια όπω κάνουμε και έχουμε οικονομική αιμορραγία, αλλά με άλλα προϊόντα, τα οποία είναι πολύτιμα για τη Δύση, τσάι, πορσελάνε, μεταξωτά. Προτείνω να αρθούν όλε οι ποινέ για τη χρήση του οποίου, όποιο θέλει, α το καπνίζει. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολλοί, δεν μα νοιάζει αν πάθουν ορισμένοι τίποτα. Αν όμω το καπνίζουν αξιωματούχοι, στρατιωτικοί ή αξιωματικοί του στρατού, τότε απλώ θα του απολύουμε και θα του κατεβάζουμε στο καθεστώ των κούλιδων. Και εκεί θα συνεχίζουν να το καπνίζουν όσο θέλουν. Αυτά έλεγε με λίγα λόγια. Λίγου μήνε μετά. Έρχεται μια άλλη επιστολή από έναν άλλον μανδαρίνο, τον Τσόου Τσούν. Ο Τσόου Τσούν λέει, διαμαρτύρεται μάλιστα, λέει, οι νόμοι ποτέ δεν πρέπει να μεταπίπτουν σαν χριστία. Οι νόμοι είναι σαν τα παλιά φράγματα, τα οποία χτίστηκαν κάποτε για να ανακόψουν τι πλημμύρε, αλλά πλέον λόγω παλαιότητα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Τι πρέπει να κάνουμε, να γκρεμίσουμε τα παλιά φράγματα και να πλημμυρίσουν τα χωράφια μα με νερό, ή μήπω να φτιάξουμε στη θέση του νέα φράγματα πιο καλά, πιο αποτελεσματικά. Ποιο θα εμποδίσει τον πληθυσμό να χρησιμοποιεί όπιο και ποιο θα εμποδίσει του αξιωματούχου και του στρατιωτικού να ακολουθήσουν αυτή τη συνήθεια. Είναι γνωστό ότι στην Κίνα όλοι προτιμούν τα ξενόφερτα προϊόντα. Προτιμούν τα μέτρια εγγλέζικα βαβακερά από το δικό μα το κινέζικο μετάξι. Έτσι αυτό το ξενόφερτο αγαθό εξαπλώνεται παντού, σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι μοντέρνο. Πιστεύω ότι πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μα. Φαίνεται ότι τελικά υπερίσχυσε η γνώμη του δεύτερου, γιατί σε, μετά από τρία χρόνια έναν άλλον μανδαρίνο τον ενέταξε ο αυτοκράτορα να καταπολεμήσει το φαινόμενο. Ακολούθησε μια πολύ σκληρή πολιτική. Μπήκαν φωτιά σε μερικά πλοία και κατέληξαν και 20.000 κυβότια, 1.200 τόνοι, τεράστια ποσότητα, στο βυθό τη θάλασσα. Οι Βρετανοί δεν μπόρεσαν να σηκώσουν αυτή την προσβολή. Εισέβαλαν, έκαναν τον πρώτο πόλεμο του οποίου Ακολούθησε ο δεύτερο πόλεμο του οποίου ακολούθησαν και άλλοι πόλεμοι. στη γυρισμό του αιώνα, ο πόλεμο των Boxer, μπήκαν και άλλε αυτοκρατορίε στη μοιρασιά τη Κίνα. Η αυτοκρατορία γονάτισε. Τρία εκατομμύρια Κινέζοι ήταν οπιομανεί και τουλάχιστον πενταπλάσιο πληθυσμό ε, που και που ρουφούσε καμιά τζούρα. Κάτω από αυτού του πολέμου, ήδη από τον πρώτο πόλεμο, οι Κινέζοι, αντιμετωπίζοντα λοιμό και δυστυχία, άρχισαν να μεταναστεύουν για πρώτη φορά μαζικά. Κυρίω στι ΗΠΑ που εκείνη την εποχή αναπτυσσόταν αλλά και σε άλλε χώρε. Αφού τελείωσαν τι δουλειέ του στην Αμερική, φτιάχνοντα κυρίω το σιδηρόδρομο και πλέον είχαν μεγαλώσει σε αριθμού, ο πληθυσμό του άρχισε να του αντιμετωπίζει κάπω επιφυλακτικά έω και ρατσιστικά και ζητούσε να φύγουν από εκεί. Συνέδεσε μάλιστα του Κινέζου με τη συνήθεια του οποίου, από την οποία κινδύνευαν τα ήθη του δυτικού πολιτισμού. Έτσι λοιπόν άρχισαν να μπαίνουν απαγορεύσει αρχικά στου Κινέζου και κατόπιν και στο όπιο. Το 1914 έγινε η πρώτη συνθήκη και σύντομα, μέχρι το 1936, είχαν απαγορευτεί όλε οι ψυχοδραστικέ ουσίε παγκοσμίω. Εκτό από το αλκοόλ, το οποίο όμω στην Αμερική και αυτό απαγορεύτηκε εντωμεταξύ, και τον καπνό. Αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία και έτσι φτάσαμε τα τελευταία 100 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία, αυτέ οι ουσίε να είναι απαγορευμένε. Και έχουμε δύο διαφορετικέ απόψει. Που αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπερισχύει η δεύτερη. Για να μην σα μπερδεύω με τον κύριο Χιού και τον κύριο Τσόου, να σα πω καταρχά ότι δεν πρόκειται για fight or flight εδώ. Είναι και τα δύο fight, είναι δύο διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπιση του φαινομένου. Flight, θα σα ρωτούσα τι είναι, αλλά θα το πω καλύτερα μόνο μου, αναγκαστικά, στη θέση που βρίσκομαι. Flight είναι να μην σκεφτόμαστε το θέμα. Να μην θέλουμε να μα απασχολήσει, να μην θέλουμε να μα προβληματίσει, μέχρι να μα τύπε στην πόρτα. Είναι λοιπόν δύο καταστάσει fight, οπότε θα δανειστώ ορολογία από τη θεωρία των παιγνίων και θα πω ότι η πρόταση του κυρίου Χιού είναι η πρόταση των περιστεριών τη ειρήνη. Και η πρόταση του κ. Τσόου είναι η πρόταση των γερακιών του πολέμου. Και αντιθέτω από ό,τι συμβαίνει στη φύση, μέχρι στιγμή, με εξαίρεση αυτή την αίθουσα, φαίνεται ότι τα γεράκια υπερισχύουν. Μια κατάσταση που δεν θεωρείται βιώσιμη. Λοιπόν, τι λένε οι σημερινοί ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια θέση πάνω στο θέμα αυτό. Δεν λένε τίποτα περισσότερο από ό,τι είπαν εκείνοι οι δύο μανταρίνοι. Έχουμε αυτή μια μεγάλη τα περιστέρια τα οποία λένε ότι οι νόμοι έχουν αποτύχει. Έχουν αποτύχει παγκοσμίω. Όσο πιο πολλά ξοδεύουμε για να φυλάμε τα σύνορα, για να κυνηγάμε του χρήστε, τόσο περισσότεροι ε, παίρνουν ναρκωτικά. Έρχονται και νέε ουσίε στο προσκήνιο, καινούργια συνέχεια. Δεν προλαβαίνουμε να τι μετράμε. Οι φυλακέ είναι γεμάτε. Τουλάχιστον οι μισοί κατούμενοι, αν την υφίλιο, είναι χρήστε τοξικών ουσιών. Οι οποίοι είναι φυλακισμένοι ω έμποροι, αλλά συνήθω ταυτίζονται. Οι έμποροι είναι και χρήστε. Και προτείνουν το εξή: Να αποποινικοποιήσουμε τα ναρκωτικά, είτε όλα οι πιο ριζοσπάστε, είτε κάποια τα οποία ίσω είναι πιο πιο ήπια ή πιο δημοφιλή, έστω όπω είναι η κάναβη, και να θέσει το κράτο έλεγχο πάνω σε αυτά. Όπω κάνει με το αλκοόλ, το ταμπάκο, τα τυχερά παιχνίδια ή τι βεζιοδαζεπίνε που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Να βάλει μια ταινία ασφαλεία που θα εξασφαλίζει την ποιότητα, να βάλει αυστηρού κανόνε, να μην χορηγείται σε ανήλικου για παράδειγμα, και έτσι αντί να έχει έξοδα, να έχει έσοδα. Και αυτά τα έσοδα μπορεί να τα επενδύσει σε μέτρα πρόληψη, θεραπεία και μείωση τη βλάβη. Γιατί είναι δεδομένο ότι αν τα αν οι ψυχοδραστικέ ουσίε απελευθερωθούν, θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε αυτέ. Περισσότεροι θα αρρωστήσουν, άρα θα χρειαστεί να εξορίσουν περισσότερα χρήματα εκεί. Βάζουν και ένα ηθικό ε, θέμα, το οποίο δεν υπήρχε την παλιότερη εποχή, αυτό τη ελευθερία του ανθρώπου. Σήμερα θεωρείται ότι ο άνθρωπο πρέπει να έχει το, ε, το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση. Να κάνει το σώμα του ό,τι θέλει. Μερικοί μιλάνε μέχρι και για ευθανασία. Έτσι. Είναι ένα από τα ηθικά επιχειρήματα αυτή τη πλευρά. Η πλευρά των γερακιών λέει ότι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι αποτυχημένοι νόμοι. Κανένα δεν ξέρει τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε του νόμου αυτού. Με αυτά τα 100 χρόνια απαγόρευση ενδεχομένω ανέκοψαν εν μέρη αυτή την επιδημία. Και τι μα λένε τα περιστέρια. Πώ είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι ο κράτο μπορεί να ελέγξει τι νόμιμε ουσίε, τι εξουσίε αυτέ σαν νόμιμε, όταν τι ήδη νόμιμε ουσίε δεν μπορεί να τι ελέγξει. Το αλκοόλ είναι νόμιμο. Παρ' όλα αυτά το λαθρεμπόριο του αλκοόλ είναι πολύ εκτεταμένο. Η νοθεία του αλκοόλ ακόμα περισσότερο σω έχουμε πιει όλοι μα πιο πολλέ μπόπε παρά πραγματικό αλκοόλ. Το ίδιο συμβαίνει με τα τσιγάρα. Τα λαθρέα τσιγάρα σήμερα είναι ένα τεράστιο φαινόμενο. Και τα δύο απαγορεύονται να χορηγούνται σαν ανηλίκου. Ποιο το ελέγχει αυτό όμω, Όλοι οι ανήλικοι ξεκινήσαμε και να πίνουμε και να καπνίζουμε. Είναι ψέματα, Απαντούν και στο ηθικό πλεονέκτημα που προβάλλουν τα περιστέρια. Ο χρήστη δεν βλάπτει μονάχα τον εαυτό του. Βλάπτει και του άλλου. Πρώτα την οικογένειά του, μετά την κοινότητά του, μετά την κοινωνία. Ποιο μπορεί να εμποδίσει. Εντάξει, α το χρησιμοποιεί για τον εαυτό του. Ποιο μπορεί να εμποδίσει όμω να μεταφέρει τη βλάβη αλλού. Και πώ μπορεί το κράτο, το οποίο θα έπαιρνε να αξίε, να επιτρέπει να χρησιμοποιεί ο πληθυσμό κάτι που είναι τόσο βλαβερό. Και οι δύο πλευρέ, προκειμένου να στηρίξουν τι θέσει του, ανατρέχουν σε κάποια επιχειρήματα. Κυρίω από ιστορικά παραδείγματα. Από πειράματα δηλαδή που έχει κάνει η ιστορία πάνω στο θέμα τη αποποινικοποίηση τη ποινικοποίηση των ουσίων. Ένα παράδειγμα είναι η υποταπαγόρευση. Λένε λοιπόν ε, τα περιστέρια ότι το αλκοόλ απαγορεύτηκε. Και τι έγινε. Δεν σταμάτησε να χρησιμοποιείται. Απλώς πέρασε από τον έλεγχο του κράτους στο έλεγχο του παρακράτους. Τη λεγόμενη μαφία, η οποία δεν περιορίστηκε εκεί. Απέκτησε τόση δύναμη που μετά και την νομοποίηση συνέχισε να δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς, κυρίως στα ναρκωτικά. Απ' την άλλη μεριά τα γεράκια λένε ότι το, αυτό το συμπέρασμα. Είναι αρκετά πρόωρο. Αν κοιτάξουμε λίγε δεκαετίε μετά την καταπολέμηση, τα ποσοστά κύριο του ύπατο είχαν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Είναι μια έμεση απόδειξη ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού προτίμησαν να μην μπλέξουν και δεν έψαχναν να πιουν αλκοόλ. Και έτσι μειώθηκε στην πραγματικότητα η χρήση του αλκοόλ και όλα τα συναφή ατυχήματα, ασθένειε, θνητότητα. Ένα άλλο πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το παράδειγμα τη Πορτογαλία εσφαλμένα αναφέρει το ότι έχει νομοποιήσει τα ναρκωτικά. Δεν τα έχει νομοποιήσει. Απλά πέρασε την κατοχή έω και 10 ημερών ε, ουσιών από κάθε άτομο από τα κακουργήματα στα πλημελήματα. Οπότε αντί να μπαίνουν φυλακή, παίρνουν κάποιο πρόστιμο ή του ορίζεται να μπουν σε θεραπεία, αν θεωρηθεί ότι έχουν χάσει τον έλεγχο τη χρήση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πούνε οι μεν ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό το 2001 έχουν πέσει δραματικά οι θάνατοι στην Πορτογαλία. Και είναι αλήθεια. Τα γεράκα θα πούνε όμω ότι, αν προσέξουν τα διαγράμματα, είχαν αρχίσει να πέφτουν πριν το 2001. Ηταν μια τάση που υπήρχε από πριν, για άλλου λόγου. Το ίδιο έχει και στην Ελλάδα. Θα πούνε οι μεν ότι έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά νέων λοιμόξεων HIV, AIDS. Απ' την άλλη μεριά θα πούνε οι δε όμω ότι έχει αυξηθεί η χρήση. Και αυτή η χρήση, κυρίω στην κάναβη αλλά και στι υπόλοιπε ουσίε, μπορεί να οδηγήσει σε νέα περιστατικά AIDS λίγο αργότερα και πρέπει να τα δούμε. Ξέρουμε ότι σήμερα, από όλη την επιστήμη και την τεχνολογία που έχουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό παρά μόνο για μία-δύο μέρε. Πέντε μέρε το πολύ. Και αυτό λίγο ασαφώ. Το έχουμε ζήσει όλοι μα. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τι διακοιμάσει του χρηματιστηρίου και την κρίση η οποία μα μαστίζει αυτή τη στιγμή. Πώ μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν πώ θα εξελιχθεί το, το πείραμα τη Πορτογαλία μετά από 5, 10, 15, 20 χρόνια. Πρέπει αλήθεια να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν παίρνουμε δεδομένα, πρώτον να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι πραγματικά υπαρκτά, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώ θα τα ερμηνεύσουμε. Πρέπει να τα συναντήσουμε με όλα τα άλλα υπάρχοντα δεδομένα. Αν περιοριστούμε μονάχα σε μία γνώση, μπορούμε να κάνουμε λάθο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο που μα δίνει ο Έσωπο με το γάιδαρο. Θα σα πω την ιστορία, τη θυμηθείτε. Περνούσε ένα γάιδαρο φορτωμένο από ένα ποταμάκι. Κουβαλούσε κοφίνια με αλάτι. Όπω περνούσε, γλίστρισε, έπεσε μέσα. Το αλάτι βράχηκε και άρχισε να λιώνει. Όταν σηκώθηκε ο γάιδαρο, ήταν ξαλαφρωμένο. Και του έδινε μια αποκάλυψη. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανα. Με το να πέσουμε στο ποταμάκι, ξαλάφρωσε. Θα το κάνω από εδώ και πέρα κάθε φορά. Τη λοιπόν, ημέρα περούσε από το ίδιο σημείο λοιπόν και επίτηδε κάνει το κοντά του και πέφτει στο νερό. Αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ήταν φορτωμένο με σφουγγάρια αυτή τη φορά. Τα σφουγγάρια ρούφηξαν το νερό, ήταν ασύκοτο το φορτίο, έπεσε μέσα και πνίγηκε. Αυτό είναι ο λόγο που του πιο πολλού επιστήμονε, παρόλο που η καρδιά του μπορεί να λέει ναι, θα του δείτε επιφυλακτικού όταν του γίνεται αυτή η ερώτηση. Είναι αρκετά δύσκολο να απαντηθεί. Περιλαμβάνει μέσα κάποιες, κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εξασφαλισμένα. Και εγώ θα έλεγα ότι αν γνώριζα ότι ζούμε σε ένα ιδανικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι θα είχαν πλήρη ελευθερία, αλλά θα είχαν και πλήρη σοφία και πλήρη γνώση, θα περνάνε όλα ελεύθερα. Ο άνθρωπο θα έχει την κρίση να αποφασίζει τι είναι καλό για αυτόν. Θα μπορούσε να έχει απεριόριστη πρόσβαση στο φαρμακείο τη φύση, στο φαρμακείο τη γειτονιά του, αλλά θα προτιμούσε να κυνηγήσει την ικανοποίηση και την απόλαυση με άλλε μεθόδου, πιο ωφέλιμε όπω είναι η κοινωνικότητα, η σεξουαλικότητα, η γνώση, η μάθηση, η περιπέτεια, ένα σωρό. Αν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει κάποια ουσία, θα τη έκανε στην ήλικη φάση τη ζωή του. Θα προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σωστή δόση, με τον σωστό τρόπο, με τη σωστή μέθοδο. Θα ήξερε πότε να αρχίσει και πότε να σταματήσει, τι συχνότητα να διατηρήσει. Όταν θα έβλεπε ότι θα έχει πρόβλημα, θα μπορούσε να ζητήσει άμεσα βοήθεια. Δεν ζούμε σε ένα ιδανικό κόσμο ωστόσο και πρέπει να πάρουμε την απόφαση αυτή εδώ, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε σήμερα, στι πραγματικέ συνθήκε. Οπότε λοιπόν, ίσω το ερώτημα αυτό να μην είναι τόσο επίκαιρο. Μάλιστα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι το ερώτημα είναι λάθο. Δεν πρέπει να μα απασχολεί τι πρέπει να κάνουμε με τι ψυχοδραστικέ ουσίε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε με τον ανθρώπινο πληθυσμό. Το σωστό ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε την υγεία και την ευημερία τη ανθρωπότητα. Οπότε και εγώ θα το προσαρμόσω και θα σα ρωτήσω εσά πάλι. Σχετικά με του χρήστε των ψυχοδραστικών ουσιών. Ποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να του καταδιώκουμε και να του φυλακίζουμε. Σηκώνετε τα χέρια σα. Πολύ εντυπωσιακό. Αυτό πρέπει να, πρέπει να πάρετε βίντεο το ακροατήριο, πιστεύω. Για να το δείχνουμε. Και ποιοι πιστεύετε ότι η θέση του είναι στα θεραπευτικά προγράμματα και όχι στι φυλακέ. Σα ευχαριστώ πολύ.